Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Με χαμόγελα και σε κλίμα συγκίνησης ορκίστηκαν ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα 62 από τα 63 μέλη της νέας κυβέρνησης, με όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς να δηλώνουν ότι νιώθουν το αίσθημα ευθύνης για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών. Από τους 62 παριστάμενους υπουργούς και υφυπουργούς απουσίαζε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Οι 61 έδωσαν θρησκευτικό όρκο και μόνο ο υφυπουργός εργασίας Πάνο Τσακλόγλου έδωσε πολιτικό όρκο. Μετά την τελετή ορκομοσίας όλων των υπουργών και υφυπουργών, ξεκίνησε η διαδικασία υπογραφής του πρωτοκόλλου με πρώτους να βάζουν την υπογραφή τους την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Αμέσως μετά υπέγραψε ως πρώτος τη τάξη υπουργός ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ακολούθησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης, οι Υπουργοί Άμυνας Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας και οι υπόλοιποι υπουργοί και υφυπουργοί. Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε καλή αρχή στους υπουργούς, παραπέμποντας για περισσότερα στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας κυβέρνησης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί. Νωρίτερα, προσερχόμενα στο Προεδρικό Μέγαρο για την ορκομοσία, αρκετά από τα μέλη της νέας κυβέρνησης έκαναν σύντομες δηλώσεις. Καινούριο ξεκίνημα, πολλή δουλειά και ευθύνες. Η σύζυγος έχει υπομονή? Ναι, έχει. Έχει υπομονή. Τα πρώτα συναισθήματα. Τα πρώτα συναισθήματα είναι. Τα είπαμε στους προηγούμενους. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Μεγάλη τιμή μου έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουμε βεβαίως να καταπολεμήσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον να το πω καλύτερα, την καταπολέμηση ακρίβειας και του πληθωρισμού και βεβαίως να συνεχίσουμε την ανάπτυξη η οποία έχει έρθει στη χώρα και πρέπει να συνεχίσει η χώρα μας πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται και τα υπόλοιπα χρόνια αν θέλουμε να προσεγγίσουμε το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο Υπουργείο, βαρύ καθήκον, μεγάλη πτώση. Θα συνεχίσουμε. Υπάρχουν προκλήσεις και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Ποια είναι σπουδαιότερη? Η απορρόφηση των πόρων, η ανάπτυξη, οι δουλειές, πολλές προκλήσεις. Και πολλές προσδοκίες που πρέπει να ικανοποιήσουμε. Βαριά κρίσιμο και δύσκολο. Έτσι. Το μεταναστευτικό ήταν πάντοτε στην επικαιρότητα, ακόμα περισσότερο σήμερα. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Για μια μεγάλη τιμή και ευθύνη έκανε λόγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Βασίλης Κικίλιας, τον οποίο συνόδευε η σύζυγός του Τζένι Μπαλατσινού. Νέα πρόκληση, ένα αντικείμενο το οποίο μου αρέσει, έχω σχέση με την Ήπεθρο, προέρχομαι από περιφέρεια, γνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά. Είπε μεταξύ άλλων ο Λευτέρης Αυγενάκης που αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.